Το προάστιο του Παρισιού Κλισί Σουμπουά έγινε το 2005 πεδίο ταραχών και σφοδρών συγκρούσεων. Ο θάνατος δύο εφήβων από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης έβαλε κυριολεκτικά φωτιά σε προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. 10 χρόνια μετά τα γεγονότα, ολοκληρώθηκε το δικαστικό σύριαλ με τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνταν ότι δεν βοήθησαν τους νέους, ενώ γνώριζαν ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους. Περιμένουμε 10 χρόνια. Τώρα θα ακούσουμε τους αστυνομικούς και θα μάθουμε την αλήθεια, λέει ο αδερφός ενός εκ των νεκρών. Το ίδιο βράδυ του θανάτου τους ξεκίνησαν τα επεισόδια στους δρόμους. Νέοι διαμαρτυρόμενοι έκαναν επιθέσεις εναντίον πυροσβεστών και αστυνομικών. Η οργή που δημιουργήθηκε απέναντι στις δυνάμεις της τάξης οδήγησε σε 3 ταραχώδεις εβδομάδες. Η οργή εξαπλώθηκε γρήγορα και σε άλλα προάστια του Παρισιού, πέρα από το Κλισί Σουμπουά και σε άλλες πόλεις, κυρίως σε γειτονιές που μαστίζονταν από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι διαμαρτυρόμενοι κυρίως μετανάστες. Ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Νικολάς Σαρκοζή είχε μιλήσει πολλές φορές για εκαθάριση των περιοχών αυτών. Στις 8 Νοεμβρίου, ο ίδιος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα παρουσιάσω στον Πρωθυπουργό ένα απλό διάταγμα με το οποίο θα θέσουμε σε εφαρμογή το νόμο του 95, αλλά είναι ζήτημα αρχής. Τα μέτρα θα είναι στοχευμένα όπως εξελίσσονται τα γεγονότα. 10 χρόνια αργότερα τίποτε δεν άλλαξε σε αυτά τα γαλλικά προάστια. Ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Βάλς μίλησε πρόσφατα για αποξένωση των προαστίων και για κοινωνικό apartheid. Η πρόοδος περιορίστηκε στην ίδρυση ενός αστυνομικού τμήματος και ενός γραφείου απασχόλησης. Στο Κλισί Σουμπουά, τα κτίρια που βρίσκονταν στη χειρότερη κατάσταση έχουν κατεδαφιστεί ή ανακαινιστεί. Ωστόσο, για το κέντρο του Παρισιού, που απέχει μόλις 10 μίλια, η διαδρομή με τη συγκοινωνία για τους κατοίκους των περιοχών αυτών διαρκεί ακόμα 90 λεπτά.